Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ακόμη και αν φαίνεται η ίδια, υπάρχει πάντα κάτι που κάνει τη διαφορά. Κάθε μέρα είναι ένα δώρο που μας χαρίζεται απλόχερα. Η μονοτονία είναι μια κατάσταση την οποία ενισχύουμε εμείς με τις σκέψεις μας. Πάρε το χρόνο σου και σκέψου. Είναι μόνο η κατάσταση της μονοτονίας που σε κάνει να νιώθεις βαρετά, να νιώθεις πως δεν υπάρχει νόημα, ή μήπως η μετάφραση και η ανάλυση αυτών των σκέψεων. Γινόμαστε σκηνοθέτες του μυαλού μας. Μας αρέσει να διαλέγουμε μια σκέψη θετική ή αρνητική και να δημιουργούμε σενάρια, να δημιουργούμε ιστορίες που δεν έχουν τέλος. Ταινίες τις οποίες μεταφερόμαστε νοητά και ζούμε σε αυτές, πρωταγωνιστούμε. Και χάνει τη στιγμή, περνάει. Ταινίες τρόμου, ρομαντικές και αστείες. Όμως είναι μόνο σκέψεις. Εκπαιδεύουμε το μυαλό μας στη δημιουργία σκηνικών που δεν είναι εμπαρκτά. Περνάνε οι μέρες ζώντας σε αυτό το όνειρο και ξεχνάμε να επαναφέρουμε τους εαυτούς μας στο παρόν. Μην σε τρομάζει αν το παρόν δεν είναι αυτό που θα ήθελες να είναι. Είναι και αυτό ένα δώρο. Μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Όσο δύσκολο και αν είναι, όσο πόνο και αν περιλαμβάνει, δες το σαν μια ακόμη ευκαιρία να μάθεις τον εαυτό σου. Οι μεγαλύτερες εμπειρίες ξεκινούν από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Σαν την πρώτη φορά που δοκίμαζες να μάθεις να κάνεις ποδήλατο. Με βοηθητικές ρόδες στην αρχή, όπως η προσπάθειά μας να κατευθύνουμε τη σκέψη μας στο τώρα, μετέπειτα η πρώτη πτώση με το ποδήλατο, η επαναφορά του μυαλού μας σε μη παραγωγικές σκέψεις. Όμως στο τέλος μάθαμε. Ταξιδέψαμε με το ποδήλατο σε όμορφα μέρη με την άνεση που δίνει και την ευελιξία. Και από τότε δεν το ξεχάσαμε ποτέ. Αν η καθημερινότητά σου σε προβληματίζει, δράσει γι' αυτό. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από μόνη της. Μην ξεχάσεις να ανταμείβεις τον εαυτό σου για κάθε μικρή κατάκτηση. Κάθε μέρα είναι ένα δώρο. Δεν νομίζω πως αρνήθηκες ποτέ κανένα δώρο, αλλά πάντα το δεχόσουν με ένα χαμόγελο και με μια τεράστια επιθυμία να δεις τι κρύβεται κάτω από αυτό το περιτύλιγμα. Ψάξε και ανακάλυψε. Εκείνη είναι η νέα σου ζωή. Απόλαυσέ την.